Φύγε από εδώ, ρε. Λοιπόν, κολοφάναρο e-base, μαυρισμένο τη μάνα του, δύναμα και να βάφουμε σπρέι για να κάνουμε όλα άχρηστα. Υποτίθεται ότι είναι για αυτό το μηχανάκι και ότι θα κάνει. Λοιπόν, μάγκες, ήρθα να σ' αλλάξω τα φώτα. Βρήκα το πιο σάπιο αλενάκι που υπάρχει. Βγαίνει πρώτα αυτό, το πάνω, τα δύο πλαστικά. Μάγκες, να το το. Αυτό το πράγμα εδώ όλο, φαντάσου, ήταν εδώ πάνω. Κοίτα πώς ήταν ο... Δηλαδή, ντροπή και έσχοζε. Για να βγει, μάγκες, η σέλα πρέπει να βγάλεις τα πλαστικά. Αυτό βγαίνει από εδώ κάτω, κλειδαριά, τελευταία βίδα. Μας είχε δύο να το βάλουμε, το θυμάσαι αυτό, ε. Κάτσε να συγκρουστούμε ότι δεν έχει τίποτα άλλο. Η ασφάλεια. Φανάρι off, κράου, ποιο ωραίο είναι έτσι. Θα βάλουμε μια σέλα να πούμε πάνω, το κάνουμε βολτά. Για τσεκάρι το. Μαμέ. Τσεκάρε. Αυτό που παρατήρησα, φίλε, με αυτά τα μηχανάκια είναι ότι επειδή έχει όλο αυτό εδώ το πλήρω μπροστά, βγάζω την τσάντα μου, την αφήνω και είναι λες και έχω τραπεζάκι. Κάστα μακ, δηλαδή, παίρνει big taste στην bacon menu και το πετάς από εδώ πάνω. Χωρίς μαρούλι, μεγάλο με κοκακόλα. Και ένα εννιάρι εδώ, κοκακόλα όμως, πακέτο. Η άλλη έφυγε αέρα. Έχουμε Loctite. Lockdown, έχουμε. Δεν κρατάει το λάρι λίγο αυτό. Τραβά. Τσεκάρε το. Αυτή ήταν η φάση με το φανάρι και πάμε βολτά. Ο μαγκές. Τι γίνεται, να ψαρώσω λίγο κάποιος. Λοιπόν, εδώ χωρίς να κοιτάω πίσω, σταματάω τέρμα. Βάζω τέτοιο stand, κατεβαίνω, δεν κοιτάω πίσω ακόμα. Και έρχομαι εδώ και σας δείχνω το κολοφάναρο. Πόσο γάμισε τελικά. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι λίγο χαλέικη. Έχει τέρμα αέρα, οπότε μπορεί στο μικρόφωνο να ακούτε μουσικίες. Τρίτο βολτάκι λοιπόν με το πράγμα και σκέφτηκα να πάω να το πλύνω, γιατί από όταν το πήραμε δεν το έχουμε κάνει, δεν έχει πέσει νερό πάνω, μόνο μια βροχή. Καλωσορίζω τους καινούριους, χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα, την αγάπη μου. Ευχαριστούμε πολύ για το support. Όσοι ήταν και το προηγούμενο βίντεο, ήρθε τελικά η άδεια και η ασφάλεια. Οπότε είμαστε πένα να πάμε που γουστάρουμε τώρα. Και είμαστε ακόμα στη φάση που συνηθίζω αυτό το πράγμα. Είναι η τρίτη βόλτα που παίρνω street κυριολεκτικά. Οπότε το πώς κουνιέται, το πώς πηγαίνει στην κίνηση, το να τ' άλλο είναι καινούργια όλα για μένα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο χαζό λόγο, προσπαθώ όλη την ώρα να βάλω 7η. Έλα μου όμως που δεν έχει 7η. Και κάθε φορά ξυλώνω και λίγο από τον ήχη μου. Ωραία. Για να δούμε εδώ πώς χωράει αυτό το πράγμα εδώ μέσα. Είναι πολύ εύκολο να τσουλάς πάντως. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι εγώ με το κατέμι. Άμα τσουλάς λίγο πιο γρήγορα, παλεύεις με τον αέρα. Κοίτα εδώ τώρα, ανάσφα. Πείτε μου πόσο γαμάει. Μάγκες, για μένα αυτό είναι το πιο old school. Και το πιο legit σκυφτό, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς θα σου το πω. Δηλαδή για μένα είναι το τερματισμένο αυτό. Δεν έχει ζεσταθεί πολύ το μηχανάκι για να κάνει ζημιά και έτσι κι αλλιώς τα αρχίδια μας. Αδερφέ μου, αυτό που κάνεις απαγορεύεται. Τα μηχανάκια δεν τα πλένε έτσι. Sorry για τους επαγγελματίες, πώς θα σας πω, πλήντες. Δεν ξέρω τι στο μπλο. Και ξέρεις τώρα που φτιάξαμε χτες το κολοφάναρο, ούτε για αστείο δεν θα δουλεύει. 13 δευτερόλεπτα έχω ακόμα, έλα. Αυτά ήταν 13 δευτερόλεπτα. Ένα φτύσιμο. Βάλουμε άλλο ένα ευρώ. Γράψτε μου από κάτω τη γνώμη έχετε για το λαμπίκο. Άντε να είναι τέταρτη φορά που έρχομαι. Απλά δεν άντεχα. Ήθελα να πέσει πιεστικό πάνω. Να πας και φύγουν όλα αυτά τα ασπράκια που κάναμε. Που ήταν όλα εδώ μέσα πατού. Εγώ συνήθως, φίλε, τα μηχανάκια μου τα πλένω σπίτι χέρι. Μόνο με τέτοιο. Κοίτα εδώ τώρα αυτό. Δεν έφυγε. Τα πλένω με άβα. Εν μεταξύ ξενέρα συγκριτικά με το SMC, φίλε. Ένα τόνο πλαστικά έχει να σκουπίζεις. Άμα το πιάσει ο Τάκης, θα δεις πως θα το κάνει. Πού είναι ρε μαλάκα ο Τάκης, να πούμε να το δώσει. Να μου το πλύνει. Νομίζω καλά είμαστε. Όπω βράχηκαν τα γάτια, έλουσα. Μόνο αυτό εδώ ρε φίλε, το φλασάκι. Πρέπει να το μαυρίσουμε. Πιο γρήγορο φαίνεται τώρα ρε. Τώρα που είναι έτσι βρεγμένο. Πρέπει να προσέχουμε τα φρένα γιατί δεν έχει φρένα. Πάμε μια γλυφάδα κάτω, να δούμε τι ρόλο βαράει η γλυφάδα. Εντάξει, κοίτα. Ωραία περίπτωση το λαμπίκο πάντως, άμα θες έτσι λίγο να ρίξει λίγο νερό. Δηλαδή, άμα πηγαίνοντας έχει χέσει κανένα πουλί, πας εκεί πέρα, το ξεπλένεις μία να μην σου κάψει το χρώμα. Άντε να το συνηθίσω λίγο να κάνουμε και καμιά δυνατή βολτίτσα έτσι επιτίδια. Να του κάνουμε κανένα έντο, καμιά σούζα. Γιατί για την ώρα είμαστε. Ξέρεις, μην τόνα, μην τάλο. Κοίτα εδώ. Είσαι μάγκας, είσαι ωραίος. Ρε μάγκες, το παθαίνει κανείς άλλο αυτό. Όταν βλέπει η ράμπα να σκέφτεται να κάνει άλμα εκεί πάνω. Με το SMC δηλαδή, όποτε πηγαίνω, ξέρω εγώ στη Βουλιαγμένη και εδώ κανένα κουβαλάει τα αμάξια. Βλέπω έτσι την ανηφόρα και λέω κράου. Κοίτα δώρες, σαν να είναι Χριστούγεννα είναι, ρε. Έχει.
Έχει κόσμο στο δρόμο ρε φίλε. Να δούμε λίγο κόσμο ρε αδερφέ. Έχω πήξει ρε από την καραντίνα, έχω πήξει. Σαν πρώτη μέρα στο σχολείο να πούμε βγαίνω έξω ρε. Παραγγείλει φέρινγκ. Εμείς το λέμε φέρινγκ. Μπαρμπρίζ λέγεται. Δεν λέγεται απλά μπαρμπρίζ, λέγεται windshield ξέρω εγώ. Τι θορυβάρα κάνει ρε φίλε. Έχω παραγγείλει μαύρες βίδες για να ξυλώσω όλες τις βίδες που είχε εδώ πάνω, να τις κάνω μαύρες. Σκεφτόμουν να πάμε για ψηλο total black κατάσταση, όλα μαύρα. Κάποια στιγμή μπορούμε να πάψουμε για τις ζάντες μαύρες που είναι έτσι γκρι. Δεν είναι πολύ ευχάριστο τώρα με το αέρα να σας πω την αλήθεια. Θα ξεκολλήσει και η GoPro από τον αέρα ρε μαλάκα. Κάτι που παρατήρησε ο Άλεξ και το παθά και εγώ πριν είναι ότι έχω συνηθίσει όταν ξέρω εγώ θέλω να κάνω μια προσπέραση ή θέλω να κάνω κάτι γρήγορα, πετάς μια κατεβασιά και έχεις τέρμα δύναμη κατευθείαν. Με αυτό επειδή έχει τόσες στροφές, άμα τσουλάς έτσι θέλει δύο μπορεί και τρεις κατεβασιές για να έχεις δύναμη. Και ξέρεις πάω εγώ και κάνω κατεβασιά και πάω να φύγω και επειδή είναι χαμηλά είναι ψόφιο ξέρω εγώ τέρμα, δεν δουλεύει καν. Το οποίο βολεύει για το motovlog, εντάξει, ας πω την αλήθεια δηλαδή, έτσι όταν κάνω βιντεάκια βολεύει που δεν είναι νευρόσπαστο και είναι έτσι ήρεμο και μπορώ απλά να κρατάω το γκάζι και να τσουλάω σταθερά. Το μηχανάκι μου άμα αφήσεις το γκάζι, αν δεν έχεις τα χέρια στο τιμόνι ξέρω εγώ και αν τα αφήσεις κάνεις έτσι, κάνεις ραχιέους κατευθείαν. Λοιπόν, κάναμε τη βολτίτσα μας. Κάναμε τα χιλιόμετρά μας, δεν έκανα και πολλά πράγματα. Αλλά λέω να πάω λίγο από το φίλο μου τον Χριστόφορο, που δεν του το έχω δείξει, θα το κάνω έκπληξη ότι πήραμε μπαλτά. Μακάρι να του αρέσει. Θα οδηγήσω για κάποιες μέρες μόνο αυτό και μετά θα πάω να πάρω το φιονάκι. Να δω πώς μου φαίνεται και τι νιώθω. Πώς το βλέπω την αλλαγή. Γιατί τότε θα φανεί. Εγώ εντάξει, δεν είχα οδηγήσει μέρες πριν πάρω αυτό. Αλλά δεν θέλω καν να κάτσω πάνω στο SMC. Γιατί παίζει μετά από αυτό να κάτσω στο SMC και να νιώσω μάγκα μου ότι είναι. Να είναι και ο Νίκος εδώ. Ναι, να νιώσω ότι είναι πολύ ελάφρυ και παιχνίδι και έτσι. Λοιπόν, αυτό από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε subscribe, κάντε like άμα γουστάρετε τα βίντεο. Θα κάνουμε τρελά πράγματα με αυτό. Μαγκές, θα το θυμάστε αυτό. Ατεχά μόνο. Τα λέμε στο επόμενο. Peace. Είμαι και εγώ δεύτερη μέρα με το μηχανάκι τώρα. Sorry λίγο.